Σε μια μεγάλη κινητοποίηση χθες με πολλές κεντρικές συμμετοχές και παρουσίες δόθηκε το μήνυμα της προστασίας του Αμβρακικού. Εκεί ανακοινώθηκε και επισήμως και η υπογραφή της κοινή υπουργική απόφαση. Ξεκάθαρο μήνυμα με σαφή αιτήματα για την προστασία και την ανάπτυξη του Αμβρακικού έστειλαν από την Πρέβεζα πολίτες και φορείς σε μια μεγάλη και πολύχρωμη συγκέντρωση. Αυτοδιοίκηση, ψαράδες, ενεργοί πολίτες, νεολαία και άνθρωποι μεγαλύτερων ηλικιών ένωσαν τις φωνές τους ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις για την προστασία του οικοσυστήματος αλλά και την εφαρμογή συγκεκριμένου προγράμματος αηφόρου ανάπτυξης. Είναι μια πραγματική γιορτή. Γιορτή όλων των ανθρώπων του Αμβρακικού. Μια γιορτή που ξεσηκώνει ένα μεγάλο αίτημα. Ναι, εμείς μπορούμε να τον σώσουμε τον Αμβρακικό. Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε σήμερα εδώ, σε αυτή τη ζωντανή, πολύχρωμη συγκέντρωση που πλημμυρίζει από νεανικό παλμό, από την αποφασιστικότητα των ανθρώπων της θάλασσας και της γης, των ανθρώπων του μόχθου, από τη θέληση των πολιτών για προστασία του Αμβρακικού, από την ευαισθησία για το περιβάλλον, από την ευθύνη των θεσμών για την ανατροπή της πολιτικής που εξαντλεί τις δυνατότητες του οικοσυστήματος. Σας υποδεχόμαστε σε αυτή την ελπεδοφόρα συνάντηση που οργανώθηκε από την αυτοδιοίκηση, τους ψαράδες του Αμβρακικού, τους κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, όλους εμάς που αποτελούμε μια πλατεία ευθύνης και επιδιώκουμε την προστασία του κόλπου και την αηφόρο ανάπτυξή του. Το έχει μακρά μαράδοση σε αγώνες για την προστασία και την αηφόρο ανάπτυξη του οικοσυστήματος, για τη μετατροπή της περιοχής μας σε περιοχή ειρηνική, μακριά από επιθετικούς πολεμικούς σχεδιασμούς, για την προστασία του δημόσιου χώρου και του δημόσιου αγαθού, για την ανάπτυξη μιας κοινωνίας της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης, θέλω να απευθύνω ένα μήνυμα. Ο Αμβρακικός δεν έχει ανάγκη από σωτήρες, όπως δεν έχει ανάγκη από όσους κατέχουν την μοναδική αλήθεια. Έχει όμως ανάγκη από ένα πλατή, ενωτικό λαϊκό κίνημα που θα ανατρέπει τις πολιτικές που τον οδήγησαν εδώ. Θα προτείνει ένα νέο σχέδιο και θα το περιφρουρήσει με την ενότητά του.